Κίκο. Εγκλωβισμένο σε μια νησίδα και με τη στάθμη στο γεροπόταμο να ανεβαίνει συνεχώς, το κοπάδι δύο κτηνοτρόφων από το πέραμα κινδύνευε να παρασυρθεί από τα νερά. Μπροστά σε αυτή την εικόνα βρέθηκαν κλιμάκια της τρίτης ΕΜΑΚ που κινητοποιήθηκαν για τη διάσωσή τους, στείνοντας την επιχείρηση που κατέγραψε καρέ-καρέ ο τηλεοπτικός φακός. Επιστρατεύοντας μια βάρκα, οι διασώστες μετέφεραν αρχικά στην εισίδα τους κτηνοτρόφους που κατάφεραν να τα συγκεντρώσουν και να τα ακινητοποιήσουν, καθώς αναομάδες τοποθετήθηκαν στη βάρκα και άρχισαν να μεταφέρονται στην όχθη του ποταμού. Πρώτα επιβιβάσαμε τους κτηνοτρόφους απέναντι, γιατί για μας ήταν πολύ δύσκολο να τα μαζέψουμε. Αυτοί ήξεραν, γνώριζαν και τα μάζεψαν, έφτιαξαν μια πρόχειρη μάντα, να το πω έτσι. Τα μάζεψαν και από εκεί σιγά σιγά τα μεταφέραμε με τη βάρκα απέναντι. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο διοικητής της Τρίτης ΕΜΑΚ, ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάσωση ανθρώπων, καθώς κάθε ζωή και ύπαρξη είναι πολύτιμη. Υπάρχει μια κατάλληλη τεχνική με τη βοήθεια των σχοινιών, στο οποίο κάνουμε μια αερογέφυρα και πάνω στην αερογέφυρα δένουμε τη βάρκα. Οπότε η βάρκα μπορεί να περνάει από τη μία πλευρά του ποταμού, όσο και δυνατό και να είναι το ρεύμα του ποταμού, μπορούμε να το περνάμε και να βάζουμε και ανθρώπους μέσα. Είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε κυρίως στη διάσωση ανθρώπων. Αλλά αυτή τη φορά χρειάζεται στα ζώα. Μεταφέραμε τη βάρκα απέναντι, φορτώναμε σιγά σιγά τα πρόβατα. Με έκπληξη, διασώστες και κτηνοτρόφοι διαπίστωσαν πως είχαν μεσολαβήσει και γεννητούρια. Γνωρίζοντας ότι το νεογέννητο δεν θα μπορούσε να επιβιώσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, η χαρά και η ικανοποίηση για τους διασώστες ήταν ακόμη μεγαλύτερη με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η οποία διήρκησε αρκετές ώρες. Το ευχάριστο ήταν ότι κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού ένα από τα πρόβατα γέννησε. Έκανα μικρό και θεωρούμε ότι θα ήταν δύσκολο να επιβιώσει με τέτοιες θερμοκρασίες. Οπότε, εντάξει, μια χαρά. Πάντα παρόντες σε κάθε είδους περιστατικό και η βοήθεια αφορά όλους τους ανθρώπους, ζωά. Ναι, όπου μπορούμε να προσφέρει η μονάδα μας, θα προσφέρουμε, είτε είναι αυτοπεριουσία, είτε είναι ζωή, είτε είναι ζώα κλπ.